Πάμε να συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη. Εκεί βρίσκεται ο Γιάννης Καντέλης για να δούμε, Γιάννη, τι αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του απόψε. Μια ομιλία, Λουίζα, που θα ξεκινήσει περίπου στις 8 το βράδυ στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο και αναμένεται να εστιάσει ο Πρωθυπουργός πάρα πολύ στην οικονομία. Να εστιάσει στο πλάνο του για τους επόμενους 12 μήνες, θέτοντας και συγκεκριμένους στόχους αλλά και χρονοδιαγράμματα για την επίτευξη αυτών των στόχων και θα ζητήσει μάλιστα σήμερα πληροφορίες από τους πολίτες σε ένα χρόνο από σήμερα να τον κρίνουν για τις δεσμεύσεις αυτές που θα αναλάβει απόψε το βράδυ. Δεσμεύσεις οι οποίες έχουν στο επίκεντρό τους καταρχάς την ελάφρυνση των φόρων. Την ελάφρυνση των φόρων σε επιχειρήσεις που είναι ένα γνωστό πλαίσιο που θα πάνε από το 20-24% και μετά από το 28-24% και στη συνέχεια στο 20% στη μείωση στο φόρο μερισμάτων, αλλά αναμένουμε ποιες θα είναι οι φοροελαφρύνσεις αλλά και το χρονοδιάγραμμα αυτών των φοροελαφρύνσεων για τα φυσικά πρόσωπα, για μισθωτούς και συνταξιούχους, αλλά και τι θα γίνει με το τέλος επιτηδεύματος και τους ελεύθερους επαγγελματίες, που και αυτό είναι στην ατζέντα του Πρωθυπουργού. Από και πέρα, πολύ μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη. Και η ανάπτυξη αυτή αφορά την ανάπτυξη αφορά και η μείωση των φόρων, αφορούν και οι εργασιακές σχέσεις, όπου αναμένεται να σταθεί ιδιαίτερα ο Πρωθυπουργός για την δημιουργία νέων και καλών θέσεων εργασίας, οι οποίες θα είναι πλήρους απασχόλησης. Θα σταθεί στις επενδύσεις, αυτές που έχουν ήδη ξεμπλοκάρει, όπως η Κόσκο και το Ελληνικό, αλλά και το πώς θα δημιουργηθούν και θα γίνουν νέες επενδύσεις στην χώρα μας. Ο κ. Μητσοτάκης θα αναφερθεί και στο ψηφιακό κράτος και πώς αυτό μπαίνει και στην υπηρεσία του πολίτη και να μπει ένα τέλος στην ταλαιπωρία που παίρνουν όλοι οι πολίτες στις συναλλαγές τους με το δημόσιο, αλλά και το πώς η πάταξη της γραφειοκρατίας μέσα από το ψηφιακό κράτος θα βοηθήσει και αυτό στις επενδύσεις. Μία ομιλία που, όπως μαθαίνουμε από τους συνεργάτες του, θα κοιτάει περισσότερο προς το μέλλον, προς αυτά τα οποία θέλει να επιτύχει ο κύριος Μητσοτάκης και λιγότερο στο τι έχει γίνει στο παρελθόν. Νωρίτερα τώρα, Γιάννη, ο κύριος Μητσοτάκης βρέθηκε και στα περίπτερα της ΔΕΘ. Βλέπαμε και τα σχετικά πλάνα. Φέτος τιμόμενη χώρα είναι η Ινδία. Είναι η Ινδία. Ο κύριος Μητσοτάκης μάλιστα απίθυνε και μία ομιλία μαζί με την πρέσβυρα αλλά και τον Υπουργό Εμπορίου της Ινδίας που βρίσκονται εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε και το πολιτικό μήνυμα σε αυτόν τον σύντομο χαιρετισμό, Λουίζα, στάθηκε σε μία φράση του Γκάντι, όπου αναφέρεται στο ότι στην αρχή κάποιοι μπορεί να σε αγνοούν, μετά να σε κοροϊδεύουν, αλλά στο τέλος επικρατείς, και έχει και αυτό τη δική του πολιτική ερμηνεία για τα τεκτενόμενα στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός εγκαινιάζοντας το περίπτερο της Ινδίας. Μας συνδέει επίσης ο πολιτικός και πνευματικός ηγέτης της Ινδίας, Μαχάτμα Γκάντι, τα 150 χρόνια του οποίου, από τη γέννηση του οποίου, γιορτάζουμε φέτος. Θυμίζω ότι το 1908 είχε διαβάσει την απολογία του Πλάτωνα και την είχε μεταφράσει στη γλώσσα του, στα Γκουτζαράτι. Απόδειξη της επιρροής που είχε η αρχαία ελληνική φιλοσοφία στη σκέψη του. Αλλά ο Γκάντι επηρέασε ολόκληρη τη διανόηση του 20ου αιώνα, όπως και την πολιτική. Και προσωπικά θυμάμαι πάντα ένα συμπέρασμά του προς κάθε πολιτικό που αξίζει, νομίζω, να το μνημονεύσω. Έλεγε ο Γκάντι, πρώτα σε αγνοούν, μετά σε κοροϊδεύουν, αργότερα σε πολεμούν και μετά τους κερδίζεις. Τα λόγια του αποδεικνύονται πέρα για πέρα αληθινά. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, πάμε να παρακολουθήσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ της Πινελόπης Γκάλιου για τη βόλτα του Πρωθυπουργού στα περίπτερα της ΔΕΘ. Εντυπωσιακές επιδείξεις, μουσική, ακόμη και γευσηγνωσία είχε η πρώτη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ ως Πρωθυπουργού της χώρας.
περίπτερο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ήταν ένα από τα πρώτα που επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου η μπάντα του στρατού υποδέχτηκε τον Πρωθυπουργό παίζοντας το Paradise City των Guns N' Roses, το οποίο είναι ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του Πρωθυπουργού, όπως είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή του, ενώ την ίδια ώρα κομάντος του στρατού εντυπωσίαζαν με επιδείξεις αναρρίχησης. Ο Πρωθυπουργός κατευθύνθηκε και στο περίπτερο της πυροσβεστικής, είναι χάρη τους πυροσβέστες για την τιτάνια προσπάθεια στην κατάσβεση των πυρκαγιών του καλοκαιριού και εξήρε τη συμβολή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Χαρδαλιά, ο οποίος του χάρισε ένα αναμνηστικό δώρο. Να συνεχίσετε έτσι, έχετε την αμέριστη στήριξή μας και βέβαια θα αξιοποιήσουμε το χειμώνα όπως έχουμε πει για να δρομολογήσουμε και να θεσμοθετήσουμε ένα τελείως νέο πλαίσιο πολιτικής προστασίας, το οποίο θα μας επιτρέψει του χρόνου το καλοκαίρι να είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι. Ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε και το περίπτερο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου τον υποδέχτηκε ο νέος Επίτροπος της Ελλάδας Μαργαρίτης Χινάς και του προσφέρθηκαν ελληνικά προϊόντα, μεταξύ των οποίων ελιές και μαρμελάδα από αγουρέλαιο, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εστιάζει στα μακεδονικά προϊόντα. Ο Πρωθυπουργός δεν θα μπορούσε να παραλείψει να επισκεφτεί και τις ομάδες της Θεσσαλονίκης και το περίπτερο του ΠΑΟΚ, του Ηρακλή και του Άρη, όπου του χάρισαν τη φανέλα με το νούμερο 1 που αναγράφει στα αγγλικά Πρωθυπουργός. Πέρασε όμως και από το περίπτερο του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, το οποίο αλλάζει, και ο Πρωθυπουργός μίλησε για το σχεδιασμό της κυβέρνησης γι' αυτό. Να ολοκληρωθούν γρήγορα οι προγραμματισμένες επενδύσεις, να ολοκληρωθούν οι διασυνδέσεις, ώστε το λιμάνι να μετατραπεί σε μια πύλη εισόδου προϊόντων, εμπορευμάτων για όλη τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και ταυτόχρονα με αυτόν τον τρόπο να αναδείξει τη νέα εξωστρέφεια της πόλης της Θεσσαλονίκης. Το πρωί ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε και με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα, ο οποίος του έκανε δώρο μία γραβάτα με το λογότυπο της πόλης. Γεγονός που δεν άφησε ασχολίαστο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφήνοντας παράλληλα σαφείς αιχμές για τον προκάτοχό του Αλέξη Τσίπρα. Είμαι σίγουρος ότι αν το χάριζες αλλού δεν θα το εκτιμούσε ιδιαίτερα, οπότε σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το σημερινό πρόγραμμα του Πρωθυπουργού θα κορυφωθεί με την ομιλία του το βράδυ στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο.